Θα ασχοληθούμε με τη διαίρεση. Δεν ξέρω αν ξέρατε καλή διαίρεση όταν ήσασταν στο δημοτικό και πόσες διαιρέσεις κάνατε. Θα θυμηθούμε λίγο και τη διαίρεση του δημοτικού. Διαίρεση λοιπόν πολυονήμων. Πριν πάμε στη διαίρεση των πολυονήμων που είναι στη Δευτέρα Λυκείου, θα θυμηθούμε τη διαίρεση στο δημοτικό σχολείο που κάναμε. Ας θυμηθούμε τη διαίρεση 173/3. Τώρα θα μου πείτε δημοτικό πάμε. Έχει σημασία, δεν πειράζει που θα κάνουμε μια διαίρεση απλή, γιατί θα τη συγκρίνουμε με τη διαίρεση που θα κάνουμε των πολυονήμων. Λοιπόν, όταν θέλουμε να πούμε πόσες φορές χωράει το 3 λέμε στο 17, χωράει 5 φορές, 3, 5, 15. Προσέξτε, το 15 μπορούμε να πούμε 15 από 17, 2. Αλλά εδώ θα το γράψουμε, δεν ξέρω αν το γράφατε στο δημοτικό, δηλαδή θα γράψουμε μείον 15. Γράφουμε, ενώ το 3, 5 κάνει 15, γράφουμε μείον 15 και λέμε 17 μείον 15, 2. Μπορεί αν κάποιος που ξέρει καλή διαίρεση να μην το κάνει, δεν ξέρω αν το κάνετε έτσι ή όχι. Έτσι όμως θα το κάνουμε στα πολυόνυμα, γι' αυτό έγραψα το μείον 15. Τώρα κατεβάζω και το 3. Το 3 στο 23 πηγαίνει 7 φορές. 3, 7, 21, αφαιρώ το 21, 23 μείνει 21, 2. Και εδώ τελειώνει η διαίρεση, δηλαδή δεν βάζω υποδιαστολή, γιατί και στα πολυόνυμα προφανώς δεν θα βάλουμε υποδιαστολή. Και θα ήθελα κάποιος να μου πει το 173, τι πράξεις θα κάνουμε με το 3, με το 57 και με το 2, με αυτούς τους τρεις αριθμούς να κάνουμε πράξη, κάποιες πράξεις, και να βρούμε το 173. Η πιο απλή πράξη που μπορούμε να κάνουμε με αυτούς τους τρεις αριθμούς, δύο πράξεις για την ακρίβεια, ποιες είναι για να βρούμε το 173. Λοιπόν, έχουμε ότι το 173 είναι ίσον με 3 επί 57 συν 2. Ας θυμηθούμε τώρα πώς λέγεται το 173 σε αυτή τη διαίρεση. Ποιος θυμάται πώς λέγεται το 170. Είσαστε σίγουροι ότι λέγεται διαιρεταίος και όχι διαιρέτης? Πώς θα ξεχωρίσουμε το διαιρεταίο με το διαιρέτη? Η κατάληξη «έως» σημαίνει πρέπει. Ο διαιρεταίος είναι αυτός που πρέπει να διαιρεθεί. Έτσι το θυμόμαστε. Αυτός που πρέπει να διαιρεθεί είναι το 173. Εδώ πρέπει να διαιρεθεί με το 3. Το 3 είναι ο διαιρέτης. Μάλιστα το διαιρεταίο το γράφουμε με δέλτα κεφαλαίο, το διαιρέτη με δέλτα μικρό. Φαντάζομαι θυμάστε πώς ονομάζεται το 57. Πώς ονομάζεται. Το 57 ονομάζεται πηλίκο. Και το 2 ονομάζεται υπόλοιπο, φαντάζομαι το ξέρετε, είναι αυτό που περισσεύει. Λοιπόν, έχουμε διαιρεταίο, διαιρέτη, πηλίκο, υπόλοιπο. Αυτή εδώ η ταυτότητα θα μπορούσαμε να την γράψουμε ότι ο διαιρεταίος, το δέλτα κεφαλαίο, είναι ίσως με τι, σε κάθε διαίρεση. Η διαίρεση, ας πούμε, είναι διαιρεταίος, διαδιαιρέτη, πηλίκο και υπόλοιπο. Ο διαιρεταίος με τι θα είναι ίσως? Είναι ο διαιρέτης που τον συμβολίζουμε με δέλτα μικρό επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο. Πάντα σε κάθε διαίρεση ισχύει αυτό και μάλιστα για το υπόλοιπο υπάρχει ένας περιορισμός. Εδώ το υπόλοιπο βγήκε 2. Πόσο μεγάλο και πόσο μικρό μπορεί να βγει το υπόλοιπο όταν διαιρούμε με το 3? Το υπόλοιπο πρέπει πάντα να είναι μικρότερο από το διαιρέτη, δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε υπόλοιπο 4, σημαίνει ότι το 3 χωράει κι άλλη μια φορά. Έχουμε κάνει λάθος το πηλίκο. Το υπόλοιπο μέχρι 3 μπορεί να είναι, όχι όμως 3. Ούτε καν 3 μπορούμε να βρούμε, γιατί πάλι θα χώραγε το 3 άλλη μια φορά. Άρα λοιπόν το υπόλοιπο είναι πάντα μικρότερο από τον διαιρέτη και μπορεί να είναι και 0. Είναι πάντα θετικό. Δεν λέμε ότι έχουμε αρνητικό υπόλοιπο. Πώς ονομάζεται τώρα αυτή εδώ η σχέση? Έχει ένα όνομα. Πώς ονομάζεται? Επίσημο. Ονομάζεται ταυτότητα της ευκλήδιας διαίρεσης.
Το ταυτότητα, έχουμε πει, είναι σαν την αστυνομική ταυτότητα. Αστυνομική ταυτότητα, λέει Κώστας Παπαδόπουλος, αυτός που δείχνει την ταυτότητα, το άτομο ταυτίζεται με αυτό που φαίνεται στη φωτογραφία και τα στοιχεία του. Ταυτότητα, εδώ ταυτίζεται το πρώτο μέλος με το δεύτερο πάντα. Και ευκλήδια διαίρεση είναι μια τέτοια διαίρεση όπου δεν βάζουμε κόμμα υποδιαστολή και μετά να βρούμε και τα δεκαδικά ψηφία, η οποία μπορεί να είναι τέλεια ή ατελής, αλλά σταματάμε στους ακέραιους αριθμούς. Αυτή ονομάζεται ευκλήδια διαίρεση προς τιμήν του αρχαίου Έλληνα μαθηματικού Ευκλήδη, ο οποίος έγραψε τα στοιχεία και μελέτησε σε βάθος τη θεωρία αριθμών. Και ονομάζεται ευκλήδια διαίρεση σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Λοιπόν, αυτά είναι για να θυμηθούμε λίγο πιο θεωρητικά τη διαίρεση αριθμών και πάμε τώρα στα πολυόνυμα. Θα κάνουμε μία διαίρεση πολυονύμων. Βάζουμε το ίδιο σύμβολο. Εδώ θα βάλουμε το χ τρίτης μείον 5 χ τετράγωνο συν 2 χ μείον 1 και θα το διαιρέσουμε με το χ μείον 3. Έχουμε λοιπόν το πολυόνυμο π του χ, το οποίο είναι χ τρίτης μείον 5 χ τετράγωνο και 2 χ μείον 1, και το πηλίκο, το οποίο το συμβολίζουμε με π του χ. Όπως το πηλίκο το συμβολίζουμε με π μικρό, που διαιρέεται βέβαια με δέλτα κεφαλαίο, συνήθως το βάζουμε π του χ από το πολυόνυμο polynomial, έχουμε πει ότι λέγεται πολυόνυμο στα αγγλικά, το συμβολίζουμε συνήθως τα πολυόνυμα με π του χ. Το πηλίκο το συμβολίζουμε όχι με π σκέτο, αλλά π του χ, γιατί είναι ένα πολυόνυμο προς χ, θα είναι το χ πλην 3. Και περιμένουμε να βρούμε το πηλίκο, ο διαιρέτης, δέλτα του χ, θα είναι το π πλην 3, περιμένουμε να βρούμε το π του χ, το πηλίκο, και το ύψιλον του χ, το υπόλοιπο, ή το υπόλοιπο μπορεί να είναι πολυόνυμο ή μπορεί να είναι και σταθερός αριθμός, θα δούμε τι θα βγει. Εδώ επειδή είναι χ μείον 3 θα βγει σταθερός αριθμός, αλλά στη γενική περίπτωση θα είναι, σε άλλες περιπτώσεις θα είναι ένα πολυόνυμος προς χ. Προσέξτε πόσο μοιάζει η διαίρεση με τη διαίρεση που κάναμε πιο πάνω, δηλαδή σκεφτόμαστε το εξής, λέμε πόσες φορές χωράει το χ, δηλαδή παίρνουμε το μεγαλύτερο, διατάσσουμε τα πολυόνυμα κατά τις φθήνουσες δυνάμεις του χ και λέμε πόσες φορές χωράει το χ στο χ τρίτης. Δηλαδή με τι θα πολλαπλασιάσουμε το χ για να βγει χ τρίτης, όπως εδώ είπαμε με τι θα πολλαπλασιάσουμε το 3 για να βγει σχεδόν 17, δεν βγαίνει ακριβώς 17, το μεγαλύτερο που μπορούμε είναι το 5, 3, 5, 15. Εδώ λοιπόν το χ θα το πολλαπλασιάσουμε με τι για να βγει χ τρίτης, νομίζω είναι εύκολη η απάντηση, με το χ τετράγωνο. Θυμίζω την ιδιότητα. Η ιδιότητα είναι ότι α εις τη μη επί α εις τη νη μας κάνει α εις τη μη συν νη, οπότε θα έχουμε χ επί χ τετράγωνο, εδώ εννοείται ότι είναι χ στην πρώτη, θα κάνει χ στην 1 και 2, δηλαδή χ στην τρίτη. Τώρα βέβαια, φαντάζομαι το ξέρετε όλοι αυτό, αλλά το αναφέρω μήπως τυχόν κάποιος δεν θυμάται ποια είναι η ιδιότητα και πώς το κάνουμε. Το όλοι ξέρετε, χ επί χ τετράγωνο κάνει χ τρίτης. Το είπα όμως, μήπως κάποιος. Λοιπόν, στη συνέχεια, όπως είπαμε 3, 5, 15 και βάλαμε μείον 15, εδώ θα κάνουμε το χ τετράγωνο, θα το πλησιάσουμε και με το χ και με το μείον 3 ξεχωριστά και θα βάλουμε τα αντίθετα πρόσημα. Δηλαδή ενώ έχουμε 3, 5, 15 βάζουμε μείον 15. Θα πούμε λοιπόν χ τετράγωνο επί χ κάνει χ τρίτης, εμείς θα βάλουμε το μείον χ τρίτης. Και μετά θα πούμε χ τετράγωνο επί μείον 3 κάνει μείον 3 χ τετράγωνο και εμείς θα βάλουμε το συν 3 χ τετράγωνο. Τραβάμε μια γραμμή όπως τραβήξαμε και πιο πάνω και κάνουμε πρόσθεση και τα κατεβάζουμε όλα. Χ τρίτης μείον χ τρίτης φεύγει. Μείον 5 χ τετράγωνο και 3 χ τετράγωνο. Πόσο κάνει? Κάνει μείον 2 χ τετράγωνο και κατεβάζουμε και τους άλλους δύο όρους. Αυτός είναι ο τρόπος που γράφουμε τη διαίρεση. Μετά σκεφτόμαστε πάλι το μεγαλύτερο, το χ δηλαδή, πόσες φορές χωράει στο μεγαλύτερο όρο του πολυονύμου, στο μείον 2 χ τετράγωνο. Δηλαδή, με τι θα πολλαπλασιάσουμε το χ για να μας δώσει μείον 2 χ τετράγωνο. Με τι θα το πολλαπλασιάσουμε? Με το πλην 2 χ.
και κάνουμε πάλι τους πολλαπλασιασμούς με τον ίδιο τρόπο, γιατί εδώ είπαμε βάζουμε αντίθετο πρόσημο. Έχουμε λοιπόν μείον 2 χ επί χ μας κάνει μείον 2 χ τετράγωνο. Εμείς θα βάλουμε όμως το αντίθετο εδώ. Θα βάλουμε συν 2 χ τετράγωνο. Δεν χρειάζεται να γράψουμε το συν. Μετά πολλαπλασιάζουμε το μείον 2 χ με το μείον 3. Μείον 2 χ επί μείον 3 μας κάνει συν 6 χ. Εμείς εδώ θα βάλουμε το αντίθετο. Θα βάλουμε δηλαδή το μείον 6 χ. Και κατεβάζουμε, κάνουμε την πρόσθεση και έχουμε μείον 2 χ τετράγωνο συν 2 χ τετράγωνο φεύγει. 2 χ μείον 6 χ μας κάνει μείον 4 χ και κατεβάζουμε και το 1 μείον 1. Δεν έχουμε τελειώσει ακόμα, γιατί το χ μπορούμε με κάτι να το πολλαπλασιάσουμε και να μας δώσει το μείον 4 χ. Με τι θα πολλαπλασιάσουμε το χ για να μας δώσει το μείον 4 χ? Κάτι πρέπει να προσθέσουμε εδώ. Με τι? Με το μείον 4 και έχουμε μείον 4 επί χ μας κάνει, πολλαπλασιάζουμε το μείον 4 με το χ, αυτό βγαίνει μείον 4 χ. Είπαμε ότι βάζουμε το ανάποδο πρόσημο, βάζουμε 4 χ και μετά πολλαπλασιάζουμε το μείον 4 με το μείον 3. Μείον 4 επί μείον 3 μας κάνει συν 12 και εμείς βάζουμε πάντα εδώ το ανάποδο, είπαμε, βάζουμε μείον 12 και προσθέτουμε το μείον 4 χ και το 4 χ φεύγει και μένει μείον 13. Τώρα δεν υπάρχει κάποιο πολυόνυμο ή αριθμός στον οποίο να πολλαπλασιάσουμε το χ και να μας δώσει το μείον 13 και η διαίρεση τελειώνει και μπορούμε να γράψουμε την ταυτότητα της ευκλήδιας διαίρεσης, ταυτότητα της διαίρεσης λέγεται εδώ, όχι ευκλήδιας, γιατί είμαστε στα πολυόνυμα, δηλαδή το π του χ που είναι, όπως είπαμε, αυτό το πολυόνυμο, θα είναι το διαιρεταίος επί το πηλίκο συν το υπόλοιπο, δηλαδή θα είναι χ πλην 3 επί χ τετράγωνο μείον 2 χ μείον 4 συν το μείον 13. Αυτή είναι η ταυτότητα της διαίρεσης. Αν κάνουμε εδώ στο δεύτερο μέλος της πράξης, θα μας βγει το πολυόνυμο, αυτή είναι και η επαλήθευση που θα μπορούσαμε να κάνουμε. Και γράφουμε τώρα το θεώρημα, έχει αποδειχτεί, δεν είναι απλή απόδειξη, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε ότι είναι εύλογο. Για κάθε ζεύγος πολυονύμων, δέλτα κεφαλαίο του χ, είναι ο διαιρέτης είπαμε, και δέλτα μικρό του χ, συγγνώμη, δέλτα κεφαλαίο του χ είναι ο διαιρεταίος και δέλτα μικρό του χ είναι ο διαιρέτης, με δέλτα του χ διάφορο του μηδενός, δηλαδή το δέλτα του χ είναι το μηδενικό πολυόνυμο, εδώ δεν μπορούμε να διαιρέσουμε 0, όπως εξάλλου και σε αυτή τη διαίρεση δεν μπορούμε να διαιρέσουμε 0, δεν μπορούμε να έχουμε 0 στον παρομαστή. Υπάρχουν δύο μοναδικά πολυόνυμα, π του χ, το οποίο ονομάζεται πηλίκο, και ε του χ, που ονομάζεται υπόλοιπο, τέτοια ώστε το δέλτα του χ θα είναι δέλτα μικρό του χ επί π του χ συν ε του χ, δηλαδή το αντίστοιχο με την ευκλήδια διαίρεση, απλώς εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε τι μπορεί να είναι το ε του χ, γιατί βλέπουμε εδώ ότι το ε του χ, το υπόλοιπο, μπορεί να είναι ένας αρνητικός αριθμός, μπορεί να είναι ένα οποιοδήποτε πολυόνυμο, αλλά για να μην χωράει το χ στο μείον 13, σημαίνει ότι το υπόλοιπο θα έχει ο βαθμός του υπολείπου θα είναι μικρότερος από το βαθμό του διαιρέτη. Το ε του χ διευκρινίζουμε λοιπόν όπου το ε του χ ή είναι το μηδενικό πολυόνυμο
ή έχει βαθμό μικρότερο από το βαθμό του δέλτα του χ. Και λέμε ότι είναι το μηδενικό πολυόνυμο, επειδή έχουμε πει ότι ποιος είναι ο βαθμός του μηδενικού πολυονύμου. Τι έχουμε πει για το μηδενικό βαθμό, για το μηδενικό πολυόνυμο. Τι βαθμό έχει το μηδενικό πολυόνυμο. Το μηδενικό πολυόνυμο, να θυμίσουμε, είναι το εξής. Είναι το π του χ ίσον 0. Ενώ το σταθερό πολυόνυμο έχει τύπο, ένα σταθερό πολυόνυμο έχει τύπο, για παράδειγμα, q του χ, ας το βάλουμε q του χ αυτό, ίσον με σ. Για κάθε χ ανοίξει το α. Το μηδενικό πολυόνυμο είναι σταθερό πολυόνυμο. Μισό λεπτό. Το μηδενικό πολυόνυμο είναι σταθερό πολυόνυμο. Το μηδενικό πολυόνυμο είναι σταθερό πολυόνυμο, αλλά ενώ όλα τα σταθερά πολυόνυμα έχουν βαθμό 0, εκτός από το μηδενικό, για το οποίο δεν ορίζεται βαθμός. Για το μηδενικό πολυόνυμο το έχουμε πει παλαιότερα αυτό, δεν ορίζεται βαθμός. Τώρα θα μου πείτε γιατί, έτσι ταιριάζει στη θεωρία. Τα υπόλοιπα όλα σταθερά πολυόνυμα, και λέγονται σταθερά και βάζουμε και το σε, είπαμε, γιατί η σταθερά στα αγγλικά είναι constant. Γι' αυτό βάζουμε σε εδώ, η σταθερά. Τα σταθερά όλα τα υπόλοιπα πολυόνυμα έχουν βαθμό 0, γιατί δεν έχουν χ. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν είπαμε εδώ ότι το υπόλοιπο είναι ή το μηδενικό πολυόνυμο που δεν έχει βαθμό, ή έχει βαθμό μικρότερο από το βαθμό του δέλτα του χ, όπως εξηγήσαμε. Λοιπόν, νομίζω, αν δεν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, να λύσετε κι εσείς μια διαίρεση. Να λύσετε τη διαίρεση 24 χ τρίτης. Ας λύσουμε την πρώτη άσκηση. Να κάνετε τη διαίρεση. Και να γράψετε την ταυτότητα της διαίρεσης. Λοιπόν, 24 χ πέμπτης και 20 χ τρίτης μείον 16 χ τετράγωνο μείον 15 διά 6 χ τετράγωνο και 5. Αυτή τη διαίρεση. Όποιος κατάλαβε ή μπορεί να δει πάλι την προηγούμενη, νομίζω ότι μπορεί να την κάνει.